Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα μου επιτρέψετε να καλωσορίσω με ιδιαίτερη χαρά στο στούντιο του RTV απόψε την Δήμαρχο Σουλίου, την κυρία Σταυρούλα Μπραήμι Μπότση, την οποία θα ευχαριστήσω καταρχήν για τα χιλιόμετρα που διένυσε να έρθει από την Παραμυθιά στην Άρτα για να είναι μαζί μας απόψε και να κάνουμε έτσι μια κουβέντα, κυρία Δήμαρχε, για τα όσα έχετε μπροστά σας. Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και δεν σας κρύβω ότι και για μένα είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα. Κυρία Μπραήμι, είστε από τους δημάρχους εκείνους που δεν θα πω σε ό,τι αφορά ότι μπαίνετε για πρώτη φορά σε ένα δημαρχείο, όπως είναι οι πρώτες μέρες στο δημαρχείο. Είναι η δεύτερη θητεία σας στο τιμόνι του Δήμου Σουλίου και όπως έχετε παραδεχθεί όλοι οι δήμαρχοι, μια δύσκολη πενταετία μπροστά σας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το πόσο ανανεωμένη είναι αυτή η νέα δημοτική αρχή. Να μου πείτε λίγο έτσι πώς είναι και το Δημοτικό Συμβούλιο. Είστε και ηλικιακά ανανεωμένοι. Ναι, βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις ήδη διαταλέσει μια θητεία Καλλικράτη, που ήδη αρχίσαν τα σοβαρά προβλήματα τα οποία κληθήκαμε να αντιμετωπίζουμε, θεωρητικά και πρακτικά έχεις, ας πούμε, κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση με κάποιους συναδέλφους οι οποίοι πρώτη φορά εκλέγονται και ξεκινούν τη θητεία τους μπροστά, έχοντας μία πενταετία η οποία όντως διαφαίνεται δύσκολη, δεδομένου ότι πρέπει να διαχειριστούμε μία τοπική αυτοδιοίκηση με πολύ μειωμένους πόρους, με πολλές αρμοδιότητες και χωρίς προσωπικό, τουλάχιστον εξειδικευμένο. Το Δημοτικό Συμβούλιο σε γενικές γραμμές και όσον αφορά τη δικιά μου παράταξη αλλά και στο σύνολό του είναι ένα ανανεωμένο Δημοτικό Συμβούλιο. Φανταστείτε ότι από 16 Δημοτικούς Συμβούλους που εξέλεξε το όραμα ανάπτυξης με αξιοπιστία στο οποίο επικεφαλής είναι υποφαινόμενη, 4 μόνο σύμβουλοι ήταν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. 12 άτομα είναι νέοι δημοτικοί σύμβουλοι, χωρίς αυτό να σημαίνει οπωσδήποτε και ότι είναι νέοι και ηλικιακά. Παρόλα αυτά όμως όντως έχουμε αρκετά σημαντικά ηλικιακή προς τα κάτω ανανέωση, πράγμα που σημαίνει ότι πλέον ασχολούνται με τα κοινά άτομα τα οποία βρίσκονται σε ενεργές ηλικίες, δύσκολο αυτό φυσικά, αλλά απ' την άλλη πολύ σημαντικό. Γιατί πάντα λέγαμε ότι τους νέους δίνεται δικαίωμα να συμμετέχουν ή κάποιοι τους σταματάνε. Για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι και με εμπιστεύτηκαν και εκλέχτηκαν τελικά. Ο κόσμος τους εμπιστεύτηκε. Αρκεί να πω ότι ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παραμυθιάς είναι μόνο 22 χρονών. Μάλιστα. Οπότε ευελπιστώ ο νέος αέρας να είναι σημαντικός, έτσι ώστε σε συνεργασία όλοι και με μόνο στόχο το καλό του Δήμου, να μπορέσουμε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Μία δύσκολη περίοδος λοιπόν, μία πενταετία που πρέπει να γίνουν πολλά. Ίσως πρέπει να τρέξετε και πολύ οι δήμαρχοι αυτή την πενταετία, κυρία Μπραήμι, μια και έχουμε μπροστά μας και τη νέα προγραμματική περίοδο, το νέο ΕΣΠΑ, το ΣΕΣ. Τι προτεραιότητες βάζετε εσείς σαν Δημοτική Αρχή? Σαφέστατα πρέπει να τρέξουμε και βέβαια όπως εξήγησα, εμείς οι μικροί περιφερειακοί δήμοι έχουμε το μεγαλύτερο μειονέκτημά μας σε αυτό το επίπεδο και στο θέμα της διαχείρισης των προγραμμάτων, βασικά του ενός προγράμματος που κυρίως τρέχει, το νέο ΕΣΠΑ, το ΣΕΣ, είναι το ότι δεν έχουμε το κατάλληλο προσωπικό για να τα διαχειριστούμε. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει να κάνουμε μεγάλες προσπάθειες και αυτό θα κάνουμε. Οι προτεραιότητες μας βρίσκονται σε τρεις άξονες. Ένας άξονας είναι τα έργα υποδομών. Ό,τι έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος, προωθώντας το αποχετευτικό κυρίως της πόλης της Παραμυθιάς, το οποίο είναι έργο δικό μας, το οποίο έχει δημοπρατηθεί ήδη. Και φυσικά μαζί με αυτό, στο νέο ΣΕΣ θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε τις ιδρεύσεις κυρίως και της Παραμυθιάς, αλλά και των χωριών όπου υπάρχουν προβλήματα στα δίκτυα. Mm-hmm. Εκτός από αυτά τα έργα υποδομών, μεγάλη βαρύτητα θα δώσουμε και στο θέμα της ενέργειας, των ανελεκτικών μορφών ενέργειας. Δεδομένου ότι οι πόροι συνεχώς μειώνονται, θα πρέπει να κάνουμε οικονομία και στις συμβατικές μορφές ενέργειας και να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε άλλου είδους ενέργεια για να θερμάνουμε ή για να φωτίσουμε το Δήμο μας. Ένα άλλο κομμάτι, ο δεύτερος άξονας, πολύ σημαντικός, που θα δώσουμε βαρύτητα, είναι το κομμάτι του πρωτογενού τομέα. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής η αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης, της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης των Δήμων στον πρωτογενή τομέα δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Παρ' όλα αυτά, επειδή, όπως είπα, συνεχώς μας δίνουν αρμοδιότητες και επειδή ο πρωτογενής τομέας είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας του Δήμου του δικού μας, θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε με έργα εγκυοβελτιωτικά
και με διάφορες ενέργειες που θα βοηθήσουν τους αγρότες και τους γεωργούς και κτηνοτρόφους. Mm-hmm. Και ο τρίτος άξονας είναι η ανάδειξη των αρχαιολογικών και ιστορικών μας χώρων, δεδομένου ότι ο άλλος τομέας ανάπτυξης ο δικός μας θα μπορούσε να είναι η αξιοποίηση του τουρισμού, του πολιτισμού και της παράδοσης, όχι σαν μουσιακό είδος, αλλά σαν αναπτυξιακό εργαλείο. Και ήδη έχουμε κάνει ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Δώσαμε σε συνεργασία με την 8η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων σε λειτουργία την κούλια της Παραμυθιάς, τον πύργο που υπάρχει μέσα στην πόλη της Παραμυθιάς. Κάναμε παρεμβάσεις στο ρολόι της πόλης και προσπαθούμε να κάνουμε επισκέψιμο το ρολόι της Παραμυθιάς, αλλά και να βελτιώσουμε τον περιβάλλοντο χώρο. Εκεί είχατε επισκεφθεί και τον αρχαιολογικό χώρο, μια και μιλάμε για την ανάδειξη των μνημείων. Είχατε επισκεφθεί και τον αρχαιολογικό χώρο της Οσδίνα, έτσι. Τι γίνεται εκεί, Δήμαρχε? Εκεί από το 2011 περίπου, η 8η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων είχε καταφέρει να πάρει ένα πρόγραμμα περίπου 670.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα χώρο δίπλα στον Καλαμά, τον ποταμό Καλαμά, που περιέχει και κάστρα, αλλά κυρίως περιέχει βυζαντινά μοναστήρια και εκκλησίες. Επισκεφτήκαμε το χώρο, είναι μια περιοχή εξαιρετικού φυσικού κάλους. Καταλαβαίνετε ότι ακριβώς από κάτω βρίσκεται ο ποταμός Καλαμάς. Και είναι αρκετές εκκλησίες, ήδη έχουν γίνει παρεμβάσεις σε 3-4 εκκλησίες με αποτέλεσμα να εμφανιστούν οι τοιχογραφίες. Πάρα πολύ ωραίες, πάρα πολύ καλή και προσεγμένη δουλειά γίνεται από την 8η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με την οποία έχουμε και πολύ καλή συνεργασία, δεδομένου ότι ο Δήμος μας, εκτός από τα κλασικά και προϊστορικά, κατά κύριο λόγο έχει βυζαντινές αρχαιότητες. Και φυσικά υπήρχε δέσμευση και από την περιφέρεια αλλά και από το Δήμο να φροντίσουμε έτσι ώστε να είναι καλύτερη η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο. Επίσης, πριν από κάποιο διάστημα, σε επίσκεψη στο Υπουργείο Πολιτισμού και μετά από προσπάθειες του Δήμου, σε συνεργασία πάλι με την 8η, καταφέραμε το Υπουργείο Πολιτισμού να δώσει το ποσό των 50.000 ευρώ, έτσι ώστε η οικία Μπούση, η οποία βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο χώρο που γίνονται οι γιορτές Σουλίου, στο πρώην κοινοτικό γραφείο, να μπορέσει να αναστηλωθεί για να χρησιμοποιηθεί ως μουσιακός χώρος. Είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, σαν Δήμος εκτελούμε μία μελέτη για τα πηγάδια των σουλιωτών και γιατί προσπαθούμε μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα αυτό το μικρό τρασπό που μπορούμε να κάνουμε βάσει τις δυνατότητές μας να εντάξουμε και τη διάσωση των πηγαδιών των σουλιωτών, καθώς επίσης και τα μονοπάτια του Σουλίου. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό για μας στην Παραμυθιά είναι να καταφέρουμε να δώσουμε σε λειτουργία και να αποτελέσει αναπτυξιακό πόλο για την Παραμυθιά το πρώην σχολείο Βούλγαρη, το Πετρόκτη, στο μεγάλο κτίριο το οποίο υπάρχει στο κέντρο της Παραμυθιάς, το οποίο ήδη έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και προσπαθούμε να δούμε πώς θα το ολοκληρώσουμε. Δύσκολη προσπάθεια, γιατί εμπλέκονται πάρα πολύ, έτσι, πάρα πολλά πράγματα στη μέση, αλλά θα τα καταφέρουμε, φαντάζομαι, με υπομονή και πολλές και στοχευμένες ενέργειες. Χτυπάτε, να το βάλω σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, όπως θέλετε, κυρία Δήμαρχε, το Ειρηνοδικείο? Ναι, πριν από κάποιο διάστημα το ΤΑΙΠΕΔ, το Ειρηνοδικείο, το οποίο έπαψε να λειτουργεί στα πλαίσια της συγχώνευσης των υπηρεσιών, αλλά ανήκε ως κτίριο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, έβγαλε στο σφυρί το Ειρηνοδικείο της Παραμυθιάς. Καταθέσαμε προσφορά, η οποία βέβαια η διαδικασία έλεγε στις 2, καταφέραμε ξεκινώντας από Παραμυθιά, αφού μαζέψαμε εγγυητικές και καταθέσαμε στο πρωτόκολλο την προσφορά μας μία-δύο ώρες αργότερα, με αποτέλεσμα να είναι εκπρόθεσμη. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι δηλώσαμε δυνατά το ενδιαφέρον μας, ήμασταν οι μόνοι. Και σήμερα έχει φύγει ένα έγγραφο από το Δήμο Σουλίου προς τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, εξηγώντας το ότι εμείς από το ειστέρημά μας μαζέψαμε κάποια χρήματα για να διεκδικήσουμε ένα κτίριο το οποίο έχει μεγάλη ιστορική και συναισθηματική αξία για την πόλη. Εξάλλου, κανένας ντόπιος, πιστεύω, ξέροντας τι σημαίνει αυτό το κτίριο για την πόλη, δεν θα το χτυπήσει. Η θέση που έχει και η αρχιτεκτονική του κατασκευή δεν προσφέρεται για εμπορική δραστηριότητα άλλη.
Και δεδομένου ακριβώς ότι εμείς προτιθέμεθα εκεί να στεγάσουμε δύο νηπιαγωγεία, γιατί είναι πολύ καλός ο χώρος, είναι στο κέντρο της πόλης, γιατί υπάρχουν προβλήματα σε οικόπεδα μέσα στο κέντρο της πόλης. Δίπλα είναι μια ανακαινισμένη παιδική χαρά δικιά μας, άρα θα βοηθάει. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα το δούνε θετικά, δεδομένου δεν υπάρχει άλλη προσφορά. Είναι μόνο του Δήμου, έτσι ώστε να αφήσουν ένα κτίριο, όπως είπαμε, ιδιαίτερη συναισθηματική και ιστορική αξία για την πόλη, να παραμείνει προς χρήση των δημοτών. Και ίσως τελικά εκεί που ανήκει, έτσι, το έτσι ακριβώς, ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι για να γίνει αυτό το κτίριο εκεί, λόγοι και ευεργέτες της πόλης, όπως ο αείμνηστος Βασίλειος Κραψίτης, είχαν κάνει μεγάλες προσπάθειες. Καλό είναι λοιπόν, εντάξει, θα πάρει τα χρήματα το ΤΑΙΠΕΔ, αφού κάναμε προσπάθειες να μας το παραχωρήσουν για χρήση χωρίς να συμμετέχουμε σε διαγωνισμούς, κατέστη αδύνατον, αλλά ταυτόχρονα θα, εάν προχωρήσει η διαδικασία και το δούνε θετικά, θα γίνουν και τα δύο. Και αυτοί θα εκμεταλλευτούν εμπορικά ένα κτίριο στην Παραμυθιά, αλλά και εμείς θα εστεγάσουμε εκεί τα δύο σχολεία και το κτίριο θα μείνει στην πόλη. Διάβαζα και για μια παρέμβασή σας προς τον Πρωθυπουργό, κυρία Μπραήμη, μια επιστολή σας. Ναι, για τις τηλεπικοινωνίες στο ΣΟΥΛΕ. Ναι. Υπάρχει πρόβλημα εκεί, το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές και με τον συνάδελφο, με τον Βαγγέλη τον Μάστορα, στο Δελτίο Ειδήσεων σχετικά με αυτό το θέμα. Ξέρετε, είναι τραγικό ώρες-ώρες στην Ελλάδα να μιλάμε για, ας μου επιτραπεί η έκφραση, με ίκτο, ας πούμε, για τα απομονωμένα και ορεινά χωριά, ταυτόχρονα με θαυμασμό για την ιστορία του Σουλίου, και ίσως επειδή εμπορικά και οικονομικά κάποιες μεγάλες εταιρείες δεν έχουν συμφέροντα, γιατί όντως είναι αραιοκατοικημένη περιοχή, όντως είναι ψηλά, πέφτουν κεραυνοί και έχουν διάφορα προβλήματα, αλλά τέλος πάντων δεν μπορεί να μην μπορεί να βρεθεί. Έχουμε τώρα εμείς Δημοτική Αρχή, οι προηγούμενοι 4 χρόνια ξεκινήσαμε τώρα, και συνεχώς υπάρχει πρόβλημα και στη σταθερή και στην κινητή τηλεφωνία. Φανταστείτε ότι για να μπορέσει να γίνει ηλεκτρονική συνταγογράφηση, γιατί αν που πρέπει να υπάρχει διευκόλυνση είναι εκεί, υπάρχει δορυφορικό ίντερνετ με πάρα πολλά προβλήματα, οπότε τέλος πάντων ας δείξει το κράτος το ενδιαφέρον του για το ιστορικό σου. Για αυτή την ιστορική περιοχή που την τιμάει κάθε χρόνο η κυβέρνηση με ένα στεφάνι, ας την τιμήσει και πιο ουσιαστικά. Ακριβώς, γιατί μένουν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας με πολλά προβλήματα. Έτσι, εκεί δεν είναι μόνο εκεί, τα ορεινά έχουν ένα πρόβλημα δυστυχώς. Πριν βγούμε μαζί στον αέρα, κυρία Μπραήμη, είδαμε και γιορτάσατε και φέτος, μάλλον τιμήσατε και φέτος, πριν από 2 μέρες, εμείς σήμερα το έχουμε και ρεπορτάζ στο δελτίο μας, το είδαμε, τη θυσία των 49 προκρήτων. Η Παραμυθιά είναι στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων, όπως και πάρα πολλές άλλες περιοχές της Ηπείρου, δυστυχώς. Τι γίνεται με το δίκτυο μαρτυρικών πόλεων, κυρία Μπραήμη? Χρειάζεται κάποια αναδιοργάνωση, κάποια ανασύνταξη? Έχω την εντύπωση ότι το δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών λειτουργεί. Φυσικά κάποιες πόλεις και χωριά και οι δημοτικές αρχές ή οι δήμαρχοι έχουν την πρωτοκαθεδρία, γιατί στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών ανήκουν τα Καλάβρητα, το Δίστομο, το Κομμένο, ο Χορτιάτης, περιοχές που, εντάξει, δεν μετριέται σε όγκο το ανθρώπινο αίμα της θυσίας. Αλλά παρόλα αυτά όμως, αυτοί, ας πούμε, ως δήμαρχοι περιοχών που έγιναν πολύ μεγαλύτερα ολοκαυτώματα και αριθμός ατόμων από το δικό μας, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στις διεκδικήσεις των γερμανικών αποζημιώσεων, και ταυτόχρονα γίνεται μια προσπάθεια, όπως συνεχώς λέμε, όχι μόνο γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να θυμόμαστε οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι, αλλά γιατί μέσα από τη μνήμη των ανθρώπων που θυσιάστηκαν για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι, προσπαθούμε να περάσουμε στις επόμενες γενιές το ποτέ πια. Ότι δηλαδή κάποια στιγμή είναι θέμα δικό μας να πούμε ότι δεν θα επιτρέψουμε τέτοιου είδους σφαγές, τέτοιου είδους θυσίες ανέτειες και άναντρες, να τις χαρακτηρίσω σε εισαγωγικά, οι οποίες ταράζουν τις τοπικές κοινωνίες και μόνο ζημιές προκαλούν στους πάντες. Όχι δηλαδή στον πόλεμο, όχι στη βία, όχι στην τρομοκρατία, όχι στο φασισμό. Αυτό είναι το μήνυμα που δώσαμε φέτος στις φετινές μας εκδηλώσεις, καθώς υποδεχτήκαμε βέβαια και την φλόγα των λαμπαδιδρόμων, της Πανελλήνιας Ένωσης Λαμπαδιδρόμων Εθελοντών Αιμοδοτών Ελλάδας. Έτσι το συνδυάσαμε και νομίζω ότι
Δόθηκε ένα πολύ σημαντικό στίγμα και μήνυμα και για τη σημασία της αιμοδοσίας. Λοιπόν, να κλείσουμε με μια γιορτή, κυρία Μπραήμη, με το παζάρι, το δικό σας παζάρι στο Λάμποβο, έτσι. Ναι. Το οποίο θα ανοίξει. Το οποίο ανοίγει τις πύλες του στις 5 του μηνός και διαρκεί μια εβδομάδα. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι το παζάρι μας, το Λάμποβο της Παραμυθιάς, έχει ξεκινήσει από τον 19ο αιώνα. Δεν είναι ένα παζάρι το οποίο γίνεται έτσι περιστασιακά, όπως κάποιοι άλλοι προσπαθούν περιστασιακά να κάνουν. Είναι μία εκδήλωση, ένα πανηγύρι με όλη τη σημασία της λέξεως, δεδομένου ότι αυτές τις μέρες η πόλη είναι γεμάτη κόσμο, είναι γεμάτη επισκέπτες, οι οποίοι όχι μόνο μπορούν να ψωνίσουν στα έτσι, ιδιαίτερης κατασκευής παραπήγματα, αλλά κατακλείζουν τους δρόμους της Παραμυθιάς, όπου παραδοσιακά έτσι, ψήνουν λουκάνικα, σουβλάκια, με μουσική. Είναι μια έτσι, ιδιαίτερη, ιδιαίτερη μάλλον, εβδομάδα για την Παραμυθιά. Και βέβαια την περιμένουμε όλοι μας. Σαν Δημοτική Αρχή, από την αρχή που αναλάβαμε, δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε ό,τι είχε να κάνει με την παράδοση και ένα από τα σημαντικά κομμάτια ήταν το Λάμποβο. Το Λάμποβο, λοιπόν, το παλιότερο παζάρι της Ηπείρου, γιατί έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπό την αιγίδα του Δήμου και με διαχείριση αποκλειστικά από το Δήμο, ξεκινάει Σάββατο-Κυριακή, τώρα ήδη θα στείνονται οι έμποροι στις θέσεις τους και περιμένουμε όλους να έρθουν να επισκεφθούν το παζάρι και την Παραμυθιά. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Μπραήμη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως, λίγα είπαμε, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά περισσότερα, αλλά δυστυχώς είναι περιορισμένος ο χρόνος του Βελτίου. Θα δεσμευτείτε να έρθετε μία ακόμη φορά, να τα ξαναπούμε. Οκ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό κουράγιο. Να είστε καλά.